Βασίλης, εκπροσωπώ την εταιρεία Knowledge. Πιστεύω να πούμε ωραία πράγματα σήμερα και να δοθεί ευκαιρία να συζητήσουμε τυχόν απορίες ή άλλα θέματα που θα σας προκύψουν. Λοιπόν, καταρχήν η εταιρεία Knowledge είναι μια εταιρεία που είναι στον χώρο των λειτουργικών υπηρεσιών περίπου 30 χρόνια. Συνεργάζεται σχεδόν με όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδος. Έχουμε καταφέρει διάφορες καινοτομίες να κάνουμε. Αφού είστε όλοι επιχειρηματίες όμως και άνθρωποι της δουλειάς, θα ξέρετε ίσως το Γενικό Εμπορικό Μητρό. Το Γενικό Εμπορικό Μητρό το δημιουργήσαμε, το στηρίζουμε εμείς. Την υπηρεσία μίας τάσης την εφεύραμε εντός εισαγωγικών τεχνολογικά για να δοθεί μια γρήγορη λύση τότε που ήταν η μνημονιακή υποχρέωση εμείς και συνεχίζουμε να την αναπτύσσουμε, την υπηρεσία μίας τάσης. Έχουμε κάνει το BRIS, που είναι η διασύνδεση του Ελληνικού Μητρώου των επιχειρήσεων με 7 ευρωπαϊκά. Δεν είναι πάρα πολλά τα ευρωπαϊκές χώρες που το έχουν. Και επίσης, τώρα υπάρχουν τα κέντρα υποστήριξης επιχειρήσεων, τα οποία δουλεύουμε μαζί με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, για να μπορέσουμε πούμε, να τα δείτε, να τα χαρείτε και να υποστηριχθείτε. Τώρα, στο κομμάτι του τουρισμού ή του ηλεκτρονικού εμπορίου, έχουμε δημιουργήσει, δεν ξέρω αν φαίνονται κάτω-κάτω, μια σειρά από ηλεκτρονικές πύλες, οι οποίες είναι ολοκληρωμένες, παρέχουν και online κρατήσεις. Μερικές από τις οποίες είναι το e-Κυκλάδες, που είναι πάρα πολύ πετυχημένοι, είναι περίπου 5-6 χρόνια στον χώρο. Είναι το Olympia Holiday, το Naxos Holidays, το Visit Arta, το Visit Κέρκυρα, το Visit Κορινθία και διάφορες άλλες πύλες τουριστικές. Αυτή είναι η δικιά μας εμπειρία, ποιοι είμαστε εμείς, δηλαδή δεν είμαστε μια ας πούμε μικρή εταιρεία. Τώρα, η σημερινή παρουσίασή μου, θα προσπαθήσω λίγο να ξεκινήσω από αυτή την εικόνα που βλέπουμε όλοι, η οποία είναι λίγο παράξενη εικόνα, αλλά είναι αυτό που δέχομαστε σήμερα άπαντες. Έχουμε λοιπόν, ζούμε συνεχώς με πληροφορίες, είμαστε στον αιώνα της πληροφορίας. Ανά πάσα στιγμή από το κινητό μας, από το tablet και από το λειτουργικό μας υπολογιστή, έχουμε πληθώρα πληροφοριών. Οι άνθρωποι τώρα που θα φτάσουν και εδώ στην Κεφαλονιά έχουν επισκεφθεί πληροφορίες και επισκέπτονται πληροφορίες την ώρα που είναι εδώ, ιδίως ας πούμε στην περιοχή του Αιγαίου, το να πάει ένας τουρίστας σε ένα νησί λίγες μέρες, να πεταχτεί σε ένα άλλο, αυτό το λέγεται island hopping, να πηγαίνει 2 μέρες στη Μήλο, αν του αρέσει, καλώς, μπορεί να μείνει ακόμα μία ή για 1 μέρα στη Μήλο, μπορεί να μείνει ακόμα μία. Ας πάει όμως και στη Σύφνο να τη δω και καθοδό να κάνει ας πούμε κρατήσεις. Λίγο πολύ και εσείς όλοι, λίγο πολύ ίσως έχουμε πάει στο εξωτερικό, κάναμε μια προεργασία. Άρα ζούμε γεμάτο από εστίες πληροφοριών. Κάπως έτσι είναι ο σύγχρονος άνθρωπος. Οι τρεις υπηρεσίες που παρουσιάστηκαν εν συντομία και θα τις δώσω και εγώ αναλυτικά είναι οι υπηρεσίες οι οποίες η πρώτη είναι συμβουλευτική υπηρεσία με ανοιχτό περιεχόμενο και περιεχόμενο που απαιτείται προέγκριση της ηλεκτρονικής σας εγγραφής. Θα σας δείξω πώς, είναι απλό. Το δεύτερο είναι ηλεκτρονική αγορά, ένα ηλεκτρονικό ράφι, αλλά μπορεί να φτάσει να είναι για μια επιχείρηση ακόμα και το ηλεκτρονικό της κατάστημα. Και θα δείξουμε την αξία ενός marketplace, ποια είναι η διαφορά μεταξύ e-shop, ηλεκτρονικού καταστήματος και marketplace. Και τέλος θα πούμε και την ολοκληρωμένη πύλη τουρισμού. Γιατί ολοκληρωμένη, γιατί έχει όλο το τουριστικό προϊόν που μόνο το επιμελητήριο μπορεί να το έχει, δηλαδή όλες οι επιχειρήσεις. Και αυτό να ξέρετε ότι είναι η μοναδική καινοτομία στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν άλλες πύλες που να έχουν το περιεχόμενο που θα σας παρουσιάσω. Εδώ, ειδικά για τα καταλήμματα, υπάρχει η καρδιά του συστήματος που λέγεται Book on Cloud, είναι μια μηχανή κρατήσεων με διαχειριστή καναλιών ή αλλιώς για όσους το ξέρουν, Channel Manager, και θα σας δείξω περίπου τι κάνει αυτό. Αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες δεν είναι, θα τις φτιάξουμε, είναι ήδη στον αέρα. Είναι από το επιμελητήριο, βγαίνουν εδώ και 1 μήνα περίπου ή και παραπάνω. Βάλαμε και εμείς περιεχόμενο, θα σας το δείξω. Όπως βλέπετε κάτω δεξιά, όσο φαίνεται, online σύμβουλος, ηλεκτρονική αγορά και το φιλοξενό Ιθάκη και το φιλοξενό Κεφαλονιά είναι προσβάσιμα. Άρα μπορεί, ας πούμε, κανένας να τις δει τις υπηρεσίες και από το κινητό του πατώντας στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου. Όμως υπάρχουν και ξεχωριστές ιστοσελίδες, να δείτε λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα πίσω από αυτό. Άρα λοιπόν είναι στον αέρα, λειτουργούν και σας προσφέρονται φυσικά, όπως είπαμε και εδώ πέρα, εντελώς δωρεάν από το επιμελητήριο Κεφαλονιάς Ιθάκης. Λοιπόν, ξεκινάω λίγο με την υπηρεσία online συμβούλου. Η υπηρεσία αυτή έρχεται να καλύψει ένα κενό με σκοπό, ας πούμε, ο μέσος επιχειρηματίας να μπορεί να ενημερωθεί για μερικά θέματα χωρίς να χρειαστεί, ας πούμε, να ρωτάει δεξιά-αριστερά ή δεν έχει, ας πούμε, την απαιτούμενη γνώση.
και να, εκτός από την ενημέρωσή του, να μπορεί να ρωτήσει κάποιον σύμβουλο για κάποιο θέμα. Πολύ ωραία, ηλεκτρονικά, από το γραφείο μου, από το σπίτι μου, από το κινητό μου, οτιδήποτε, μπορώ να κάνω μια ερώτηση και να λάβω απάντηση. Αυτή λοιπόν την ανάγκη έρχεται να καλύψει η υπηρεσία online σύμβουλος του επιχειρηματία, η οποία έχει ένα μπουκέτο πληροφοριών και παρέχεται με την εταιρεία Sol Συμβουλευτική, η οποία από πριν μερικούς μήνες, το 17 δηλαδή τον Αύγουστο, ενώθηκε μια πανευρωπαϊκή εταιρεία, την Crow, και από Sol Συμβουλευτική, δηλαδή Σώμα Αρκωτών Υπολογιστών Συμβουλευτική, ενώθηκε με την Crow. Οπότε είναι Sol Crow η συγχώνευση. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η υπηρεσία, όπως βλέπετε και εδώ, αν πατήσουμε εκείνο τον όμορφο σύμβουλο που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του μελητηρίου, θα φτάσουμε σε αυτό το πρώτο μπουκέτο, ας πούμε, πληροφοριών, ο οποίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Αριστερά βλέπετε τις ενότητες που καταχωρεί η Sol περιεχόμενο, και θα σας το δείξω εντάχει, το οποίο είναι ανοιχτής πρόσβασης. Οποιοσδήποτε μπορεί να μπει και να πλογηθεί και να πάρει την πληροφορία που θέλει. Και θα σας δείξω τι σημαίνει αυτό. Δεξιά όμως βλέπετε, πιστεύω να είναι εμφανές, η online συμβουλευτική, στην οποία αν μπούμε μέσα, μπορούμε να κάνουμε μια ερώτηση, να δούμε άλλες ερωτήσεις που έχουν κάνει άλλοι συνάδελφοί μας, ή ας πούμε να κάνουμε την εγγραφή μας αρχικά, όπως θα δείξω παρακάτω. Πάμε τώρα να δούμε τι είναι το περιεχόμενο. Λοιπόν, στη φορολογιστική ενημέρωση υπάρχει όλη η φορολογική βιβλιοθήκη, φορολογική λογιστική αριστερά, όπως το βλέπετε, ταξινομημένη με όλους τους νόμους που υπάρχουν, το οποίο όμως μπορεί να ενδιαφέρει ή κάποιον οικονομικό σύμβουλο, έναν λογιστή κτλ. Ή και κάποιον επιχειρηματία που θέλει απλώς, ας πούμε, ξέρω, να ενημερωθεί παραπάνω. Στη μέση όμως έχει τρεις ενότητες που βλέπετε είναι για τον επιχειρηματία, για την επιχείρηση και το ημερολόγιο υποχρεώσεων. Εδώ είναι highlight μόνο για τον επιχειρηματία, όπου έχει απλοποιημένα νέα της αγοράς, κοιτώντας τα, χωρίς να έχει κανένας μια ιδιαίτερη εξειδίκευση, να μπορεί να αντλήσει κάποια πράγματα σημαντικά, τρέχοντα, τις επικαιρότητες κτλ. Η άλλη ενότητα που είναι για την επιχείρηση είναι πιο βαθιά λογιστικά και φορολογιστικά ζητήματα, που πιθανά να αφορούν κυρίως λογιστές και οικονομικούς συμβούλους. Και τέλος, δεξιά υπάρχει το ημερολόγιο των προλογικών υποχρεώσεων για όσους θέλουν να τους συμβουλεύονται, με άρθρα που μπαίνουν κάθε μέρα και υποχρεώσεις που έχει κάθε είδους επιχείρησης κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, δεν θα σας δείξω παραπάνω από αυτήν την ενότητα που να απλογηθεί κανένας και να τη δει. Λοιπόν, στη δεύτερη ενότητα τώρα που είναι χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις, μαζεύονται ό,τι χρηματοδοτικά προγράμματα υπάρχουν, κάποια νέα της αγοράς κτλ. Για περιτυπούς νόμους και άλλα, και το ίδιο ταξινομούνται και εδώ πέρα, αλλά έχει και μια άλλη ενότητα που ίσως αφορά τους νέους επιχειρηματίες, που λέγεται ξεκινώντας μια επιχείρηση. Τι χρειάζεται να ξεκινήσει μια επιχείρηση, πώς θα φτιάξει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, τι σημαίνει επιχειρηματικό σχέδιο. Αριστερά, ας πούμε, εδώ πέρα έχει, ας πούμε, πώς να φτιάξει ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Πριν ξεκινήσω μια επιχείρηση, πρέπει να δω ποιος είναι ο στόχος μου, ποιος είναι ο ανταγωνισμός μου, σε ποια περιοχή, έχει κάποια ορισμένα στάδια. Αυτά πολύ εύκολα παρέχονται από εδώ πέρα και θα παρατηρήσατε ότι πάντα στις ενότητες δεξιά υπάρχει το εικονίδιο για την online συμβουλευτική. Αυτό είναι εξεπίτηδες, δηλαδή μπορεί να κοιτάτε κάτι ξεκινώντας μια επιχείρηση, στις χρηματοδοτήσεις ή στα φορολογιστικά και να πείτε για να ρωτήσω και κάτι, μια που μου δημιουργεί απορία. Δηλαδή, ναι. Υπάρχει και live chat ή και τηλέφωνο? Όχι. Όχι, δεν είναι με email. Η απάντηση του τέλους παρακάτω έρχεται στο email. Έχει μια ορισμένη εφαρμογή, η οποία παρακολουθεί το αίτημα, κοιτάει πότε ενημερώθηκε ο Sol, πότε ανατέθηκε από το Sol και πότε διεκπαιρεώθηκε. Άρα έχει μια εφαρμογή. Απλώς η απάντηση έρχεται και στο email. Η απάντηση από το Sol μας καλύπτει για γνωματεύσεις, μπορεί να είναι 2 μέρες, ή αν κάτι λίγο πιο πολύπλοκο μπορεί να πάει στις 4, βία-βία 5. Αν εμπλακούν υπουργεία, γιατί μερικές φορές ερωτήσεις δεν τα ξέρουν τα υπουργεία. Εκεί λαβαίνετε ένα μήνυμα ότι έχει ρωτηθεί Υπουργείο και μπορεί να καθυστερήσει. Βάσο, ο χρόνο αναμονή είναι 2 με 3 το πολύ 4 ημέρε. Κάπου εκεί. Η δυνατότητα για live chat κάποια στιγμή στο μέλλον, δηλαδή. Ναι, κοιτάξτε, το σκεφτόμαστε κι αυτό. Το σκεφτόμαστε κι αυτό. Απλώ θέλει από πίσω, γιατί φανταστείτε αυτή η υπηρεσία. Ναι, έτσι. Έτσι. Τώρα, άρα λοιπόν εδώ πάντα υπάρχει μια πόρτα σε συμβουλευτική. Αν θέλω να ρωτήσω κάτι, να διαβάζω κάτι. Υπάρχει μια άλλη ενότητα πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία λέγεται μεταβίβαση επιχειρήσεων, στην οποία έχει όλη τη μεταβίβαση, την νομοθεσία στο αριστερό της με σκέλος εδώ. Και βλέπετε διάφορα, ας πούμε, εξαγορές, franchising, διακοπή λειτουργίας, διάφορα άλλα νέα που μπορεί να
να ενδιαφέρουν, ας πούμε, τις επιχειρήσεις, και αυτό φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή μπορεί και marketplace. Δηλαδή, αν εγώ, ας πούμε, τα παιδιά μου σπουδάσαν και έχω μια επιχείρηση και δεν μπορώ, τέλος πάντων, να την δώσω στα παιδιά μου, γιατί αυτά κάνουν άλλες δουλειές, μπορεί να θέλω να την μεταβιβάσω. Αυτό λοιπόν σκεφτόμαστε, λοιπόν, από το τέλος του χρόνου να μεταβιβηθεί και σε μια αγορά πώληση με κριτήρια που μπορεί να βάζει κάποιος για την επιχείρησή του, και αναζητώντας κάποιος μια επιχείρηση να μπορεί να δημιουργηθεί ένα marketplace. Όμως δεξιά από την πόρτα της συμβουλευτικής, όπως βλέπετε εκεί δεξιά, υπάρχει ένα εργαλείο που το έχουμε αναπτύξει με το SOL, το οποίο λέγεται αποτίμηση, εργαλείο αποτίμησης αξίας επιχείρησης, είναι αυτό εδώ. Αυτό τι είναι? Είναι ένας απλός τρόπος να μπορώ και στην προηγούμενη περίπτωση ή και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θέλω, να δω πόσο κοστίζει η επιχείρησή μου. Δεν περιλαμβάνει εμπορική αξία, επειδή είμαι στη γωνία 50 χρόνια φούρνος και τα λοιπά, ούτε περιλαμβάνει χρηματιστηριακές αξίες. Όμως είναι βασισμένο στο μέθοδο προεξόφλησης ταμιακών ροών, είναι ανώνυμο εργαλείο, δεν το χρειάζεται, δεν δηλώνεται πουθενά στοιχεία, μπαίνετε μέσα και συμπληρώνετε σε δύο βήματα κάποια νούμερα που αφορά του τζίρου σας, αφορά τα πάγια σας έξοδα ή τον πάγιο εξοπλισμό σας, κάποιες εκτιμήσεις που μπορεί να βάλει ο καθένας και αφορά, ας πούμε, από 1, 2, 3, ας πούμε, χρόνια πριν, και κάνοντας και μια πρόβλεψη πώς βλέπει, πώς θα είναι η πράξη κτλ. Ανώνυμο εργαλείο. Και μετά, αφού συμπληρώσετε στα δύο βήματα τα δικά σας νούμερα, βλέπετε ότι εδώ σας κάνει μια αποτίμηση, και βάσει του παγκόσμιου, ας πούμε, υπολογισμού προεξόφλησης ταμιακών ροών που είναι για την Ελλάδα, αλλά βάζουμε και ένα άλλο επιτόκιο που θεωρεί ως όλο ότι ισχύει για την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, αν έβαζα εγώ, εμείς το έχουμε κάνει και δικιά μας επιχείρηση όταν το βάλαμε στην αγορά, να το βλέπετε κι εσείς, είναι σωστό. Βλέπετε εδώ, ας πούμε, τη συγκεκριμένη επιχείρηση, η αξία της με αυτά που έχει δηλώσει είναι, ας πούμε, περίπου ανάμεσα στα τα δύο ποσά. Μπορεί αυτό να εκτυπωθεί, έχει μόνο το λογότυπο του επενδυτηρίου κεφαλονιάς, είναι ανώνυμο, δεν ξέρει κανένας που μπήκατε, μπορεί να το ζητήσετε για να δείτε λίγο πόσο κοστίζει η επιχείρησή σας, χωρίς, είπαμε, την εμπορική αξία. Αυτό είναι ακόμα ένα εργαλείο. Τώρα, η δράση αυτή και το περιεχόμενο έχει μια έξυπνη μηχανή αναζήτησης, όπου δείτε αυτό εδώ το εικονίδιο, η οποία έχει knowledge management, δηλαδή μπορεί να καταλάβει με λέξεις κλειδιά ή με ημερομηνίες, τελευταία μήνα, τελευταία εβδομάδα, οτιδήποτε, και να πάρει όλη τη βάση που έχει γράψει ο SOL και να την ταξινομήσει σε δετέ χρόνο, δηλαδή σε πολύ λίγο, και να σας πει αυτό είναι πόλη, αυτό είναι νόμος, αυτό είναι άρθρο, αυτό είναι από εκεί κτλ. Και σας βλέπετε δεξιά, ας πούμε, μπορεί να πλοηγηθείτε, αντί να ψάχνετε σειριακά κάτι, μπορεί να δείτε τι υπάρχει, ας πούμε, στη μεταβίβαση, βιοτεχνίας ξύλου, ξέρω εγώ. Παράδειγμα λέω. Εντάξει. Ή κάτι για το ΦΠΑ. Άρα λοιπόν έχει και αυτή εδώ τη γνωσιακή βάση, που είναι πολύ ωραία μηχανή αναζήτησης που είναι για τα άρθρα. Τώρα, αυτό είναι το κομμάτι που είναι ελεύθερο της πρόσβασης. Δεν χρειάζεται τίποτα, μπαίνετε όπου θέλετε και το κοιτάτε. Τώρα, για να χρησιμοποιήσετε τη συμβουλευτική υπηρεσία, πρέπει να κάνετε εγγραφή. Η εγγραφή είναι πολύ απλή. Από οποιοδήποτε σημείο και να βρείτε, είτε το μεγάλο μπάνερ, είτε τα μικρά μπάνερ, μπορεί να απαντήσετε και θα οδηγηθείτε στο κεντρικό μενού της συμβουλευτικής, το οποίο έχει αυτό το ροζ χρώμα. Εδώ δεν πολύ φαίνεται καλά, είναι περίπου ροζ, ας πούμε, όπως ήταν οι παλιές οικονομικές εφημερίδες, ας πούμε. Και εδώ έχει, μισό λεπτάκι, νομίζω έχω κάνει ένα χρωματικό, έχει τις εξής περιοχές. Εδώ πέρα είναι οι τελευταίες ερωτήσεις ανά κατηγορία, ξεκινώντας μια επιχείρηση, μετά βίβαση, φορολογιστικά, οτιδήποτε. Εδώ μέσα έχει τις ερωτήσεις όπως τίθεται κανονικά και εμφανίζονται. Εδώ πάνω έχει ένα ψαχτήρι, να ψάξω, ας πούμε, ερώτηση για το δικό μου, γιατί μπορεί να υπάρχει, να μην ξαναδούσω το ίδιο πράγμα κτλ. Και δεξιά εδώ μπορώ να κάνω είσοδο εγγραφή, και εδώ θα βρίσκω μετά τα ερωτήματά μου κτλ. Άρα, μπαίνοντας μέσα τώρα, μπορώ να πατήσω εδώ πέρα κλικ και να δω, ας πούμε, μια ερώτηση και μια απάντηση, ή ψάχνοντας από εδώ πέρα να βρω τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Τώρα, για να χρησιμοποιήσω τώρα αυτή την υπηρεσία, πρέπει να κάνω μια εγγραφή. Αν κάνω μια εγγραφή, υπάρχει μια ειδική εφαρμογή, λοιπόν, που αφού κάνω εγγραφή μπαίνω μέσα στο ίδιο, από το ίδιο παράθυρο εδώ που λέει είσοδος εγγραφή, εδώ πατάω και κάνω είσοδο με τους κωδικούς που έχω επιλέξει εγώ, θα σας δείξω παρακάτω, και θέτω ένα ερώτημα με απλά δικά μου λόγια. Η SOL τώρα το παραλαμβάνει
Εγώ έχω έναν πίνακα που βλέπω την πορεία του αιτήματος, ότι το πήρε, ότι το ανέθεσε, ότι το διεκπαιρέωσε, ότι είναι που διεκπαιρέωσε, οτιδήποτε. Έχω να δει live status, ας πούμε, του ερωτήματός μου. Δηλαδή, ξέρω ότι το έστειλα με email, χάθηκε, τι έγινε κτλ. Όταν λοιπόν απαντηθεί, θα έρθει τόσο στην εφαρμογή, στο δικό μου πίνακα, όσο και στο email μου. Η εφαρμογή δουλεύει και με το email οπωσδήποτε, πρέπει να το βάλετε. Διατηρείτε την ανωνυμία σας. Δεν χρειάζεται να δώσετε επωνυμία ποιος το έχει κάνει το ερώτημα, αλλά κάποιοι έχουν κάνει επώνυμα, κάποιοι κάνουν ανώνυμα. Ό,τι θέλει ο καθένας. Ούτε ο Σόλ όμως βλέπει ποια επιχείρηση είστε, για να διατηρήσουμε, ξέρω εγώ, μια ασφάλεια, μη σας πιάσει κτλ. Μετά δημιουργηθούν διάφορα προβλήματα με τοπικούς λογιστές ή οικονομικούς συμβούλους. Δεν βλέπει. Εντάξει. Και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε εσείς, ή το χρησιμοποιεί ο λογιστής σας ή κάποιος άλλος για να ρωτάει κάτι. Τώρα, όταν γίνονται αυτά τα ερωτήματα, ο Σόλ, ας πούμε, δεν ξέρω άμα φαίνεται, θα διαβάσω λίγο εδώ, απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, πιστεύετε, το πιστεύετε, βλέπετε, είναι μαλφαγιώτα, όπως το γράφει ο καθένας. Ότι τελικά είναι εφικτό η πρόβληση αποσβέσεων επισφαλών απαιτήσεων στα βιβλία Β' κατηγορίας, γιατί δεν τραβάει σωστά ο δρόμος, όσο και αν προσπάθησα κτλ. Κτλ. Λέει ευχαριστώ. Λοιπόν, θα απαντήσετε εκμεριωμένα ο Σόλ. Δεν καλύπτονται εξατομικευμένες γνωματεύσεις. Μπορεί να χρειαστεί, ας πούμε, κάποιους που έχουν κολλήσει τα πράγματά τους σε ένα τελωνείο ή κάτι άλλο και θέλει εκεί το σύμβουλο εξατομικευμένη γνωμάτευση. Αλλά καλύπτει ένα πολύ μεγάλο ευρύ φάσμα ερωτήσεων και θεμάτων. Λοιπόν, εδώ ας πούμε είναι μια άλλη ερώτηση. Ταμιακή μηχανή σε παράρτημα, επιχείρηση λιανικής πόλης, θα ανήκει παράρτημα σε πολύ κοντινή απόσταση από το κεντρικό, 25 μέτρα. Είναι υποχρεωμένη να έχει φορολογική ταμιακή μηχανή και στο παράρτημα ή μπορεί να χρησιμοποιήσει ταμιακή μηχανή του κεντρικού. Να, απλή ερώτηση κτλ. Πάντα να απαντήσει. Υπάρχουν τώρα και τελευταίες. Ας πούμε, αυτή εδώ είναι πρόσφατη, ας πούμε. Κάδο εργοδότη. Καλησπέρα. Πώς μπορώ να βρω και να επαληθεύσω το κάδο εργοδότη. Σας ευχαριστώ. Και απαντάει πάλι ο Σόλ. Άρα λοιπόν έχετε μια υπηρεσία ωραία που μπορεί, ας πούμε, να βάλετε διάφορα θέματα. Εδώ είναι χρέωση ΦΠΑ και δήλωση listing. Και εδώ έχει ένα πιο πολύπλοκο ζήτημα. Ο Α έχει έδρα στην Ελλάδα, ο Β έχει έδρα στην Ελλάδα, ο Γ έχει έδρα στην Ιταλία και οι τρεις έχουν ενδοκινητικό αφημί. Ο Α επισκευάζει λογαριασμό του Γ μηχάνημα εκτός εγγύησης στην Ελλάδα κτλ. Δεν έχει νόημα να διαβάσω. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι τα ερωτήματα τα θέτει η επιχείρηση και εφόσον εμπίπτει στις αρμοδιότητες εντός εισαγωγικών της συμφωνίας μας με το Σόλ, απαντιούνται, είπαμε, σε 2-3 μέρες. Τώρα, για να κλείσουμε λίγο εδώ πέρα. Σε αυτό, στο να αποκτήσετε κωδικό, η διαδικασία είναι η εξής. Όπου δείτε το κυριούλι των online σύμβουλων από την πόρτα του μελητηρίου, θα πατήσετε να μπείτε στην υπηρεσία, θα πατήσετε πάνω στην online συμβουλευτική, θα σας βγάλει αυτό το πρώτο που είδαμε, το μεγάλο παράθυρο. Πάνω δεξιά είναι είσοδος σε εγγραφή χρήστη. Αν το πατήσετε, θα σας βγάλει ένα άλλο παράθυρο που σας λέει είσοδος ή εγγραφή. Στην πρώτη φορά λοιπόν, θα κάνετε από εδώ πέρα μόνο, ας πούμε, εγγραφή. Και έχει μία φόρμα. Θα συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, είναι απαραίτητο το αφημί για να ταυτοποιείτε από το μελητήριο ποια επιχείρηση είστε. Και διαλέγετε τους κωδικούς σας εσείς. Όνομα χρήστη και κωδικού διαλέγετε εσείς. Αν δεν έχει κάποιος ένα ίδιο email πριν από εσάς για κάποιο λόγο ή το ίδιο username, δεν το έχει διαλέξει κάποιος, θα σας πει προχωρήστε. Αν υπάρχει ένα ίδιο username, παραδείγματος χάρη λίγο με Παύλος. Αν έχω πάει να κάνω Παύλος, ας πούμε, να είναι η κωδική μου και 1, 2, 3, 4, 5. Αν υπάρχει κι άλλος που έχει κάνει με Παύλος, θα μου πει δεν γίνεται. Εντάξει. Επιλέγετε λοιπόν τους κωδικούς σας, κάτω-κάτω έχει κάτι αριθμούς ασφαλείας και εγκρίνεται από το επιμελητήριο. Την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα, σπάντων εγκρίνεστε από το επιμελητήριο. Όταν θα εγκριθείτε από το επιμελητήριο, η εφαρμογή στην εγγραφή σας σας είπε ευχαριστούμε πάρα πολύ που εγγραφήκατε, θα περιμένετε την έγκριση από το επιμελητήριο. Όταν σας εγκρίνει το επιμελητήριο, ένα κουμπί πατάει δηλαδή. Τότε θα έρθει στο email σας ένα ανακεφαλαιωτικό γράμμα. Θα σας λέει: καλώς ήρθατε στην υπηρεσία online συμβουλευτικής που σφαίρεται το μελητήριο Κεφαλονιάς Ιθάκης. Η κωδική σας που επιλέξατε, το όνομα χρήστη είναι αυτό και το κωδικό σας είναι αυτός. Τα βλέπετε, επιβεβαιώνετε. Άρα από εκείνη τη στιγμή και μετά, το μόνο που μπορείτε να κάνετε, όποτε θέλετε, να θέσετε ένα ερώτημα κάνοντας το ίδιο κύκλο, μόνο κάνοντας είσοδο. Εντάξει. Τώρα, σε αυτή την υπηρεσία, θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι. Είναι απολύτως δωρεάν. Δικηγόρος είναι ο πρόεδρος, δεν ξέρω. Για τον δικηγόρο λένε κάτι, αλλά δεν ξέρω ποιος βούτος.
Όλα είναι δωρεάν. Α, για δικηγόρο είπατε. Γιατί...